Με μεγάλη αγωνία παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της μικρής Μαρίας που βρέθηκε στον καταβλισμό των Ρωμά. Η 40χρονη γυναίκα, πλάι στην οποία μεγάλωνε το κορίτσι, έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Αυτό που ισχυρίζεται τώρα και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν οι συνήγοροι, είναι ότι μια αλλοδαπή γυναίκα από τη Βουλγαρία που για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα βρέθηκε στη χώρα μας, είναι η βιολογική του μητέρα. Με τη θέλησή της και με τη μεσολάβηση ενός τρίτου προσώπου, το παρέδωσε στους Ρωμά. Ήδη εκκρεμεί η έρευνα και από τη μεριά της οικογένειας και ευελπιστούμε να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις. Εάν η βιολογική μητέρα, όπως από την πρώτη στιγμή διατείνεται η πελάτησά μας, δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί αυτό, είτε από λόγους οικονομικής ένδυας, είτε από άλλους λόγους δικούς της, και το παρέδωσε οικειοθελώς και με τη σύμφωνη γνώμη της στην πελάτησά μας και στον σύζυγο αυτήνης, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο δεν έχουμε το αδίκημα της αρπαγής για το οποίο διώκεται η πελάτησά μας, τον αντίον μπορεί να είχαμε χείριστα αποτελέσματα. Το γεγονός ότι νωρίτερα είχε δηλώσει η 40χρονη στους αστυνομικούς πολλές διαφορετικές εκδοχές για το ξανθό κορίτσι οφείλεται στο σοκ που υπέστη από τη σύλληψή της. Αυτό αφήνεται να εννοηθεί, αν και η αστυνομία έχει εντελώς διαφορετική γνώμη για την υπόθεση. Το παιδί αποκόπηκε βία από το φυσικό του περιβάλλον, με κάποιο σκοπό που δεν προειδοποιεί τίποτε καλό. Ένα παιδί από το οποίο στερήθηκε η δυνατότητα να μεγαλώσει τη βιολογική του οικογένεια και μακριά από τις συνθήκες που προκαθορίστηκαν με τη γέννησή του. Κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τραγικό. Έχουν παράσχει κάθε φροντίδα και κάθε δυνατή επιμέλεια στο παιδί και από άποψη ιατρικής, γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα υγείας τα οποία θεραπεύτηκαν με τη φροντίδα της οικογένειας. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε εμπόριο ή κάτι άλλο όσον αφορά αρπαγή ανηλίκου. Στο Δήμο Λαρισαίων η 40χρονη έχει μία οικογενειακή μερίδα και φαίνεται ως μητέρα 5 κοριτσιών και ενός αγοριού. Μαζί με τον 39χρονο άνδρα έχουν δηλώσει 14 παιδιά και έχουν διαφορετικές οικογενειακές μερίδες στο Δήμο Λαρισαίων, στο Δήμο Τρικαίων και στο Δήμο Φαρσάλων. Το χαρακτηριστικό δε στην όλη περίπτωση είναι ότι εδώ συμπεριλαμβανόταν και το παιδί, το κοριτσάκι αυτό που συζητάμε και είναι δηλαδή που αναζητούμε ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς, που είχε βγάλει και αυτό ληξιαρχική πράξη, το είχαν βγάλει το παιδί. Στις οικογενειακές μερίδες που έχει η 40χρονη σε Λάρισα και Τρίκαλα, φαίνεται μέσα σε διάστημα 5 μηνών το έτος 1993 από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο να έχει γεννήσει 3 παιδιά και σε ακολουθοχρονικό διάστημα 3,5 μηνών από τον Οκτώβριο του 1994 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 1995 να έχει γεννήσει άλλα 3 παιδιά. Για όλα αυτά τα παιδιά έπαιρναν σημαντικά πολυτεχνικά επιδόματα. Γιατί εμφανίζεται η άλλη μερίδα στο Δήμο Τρικαίων με διαφορετική ταυτότητα. Άμα τα βάλεις κάτω βέβαια και τα δύο, δηλαδή αν πάρεις τις μερίδες των Τρικάλων και της Λάρισας και τα βάλεις κάτω, πραγματικά κάποια παιδιά φαίνονται να έχουν γεννηθεί στους 3,5 μήνες. Αλλά αυτό κανένα σύστημα δεν το πιάνει όταν είναι με διαφορετικές ταυτότητες. Σε εμάς, όπως σας είπα, τα πιο κοντινά παιδιά είναι γεννημένα σε διάστημα 10 μηνών. Ήρθε στις 2 εβδόμου να γράψει τη Μαρία με απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης από το Δήμο Αθηναίων. Εμείς βέβαια, επειδή εφαρμόζουμε το νέο πληροφοριακό σύστημα, είδαμε την πράξη αυτή να είναι χειρόγραφη με το παλαιό σύστημα και δεν θέλαμε να το γράψουμε. Εκείνο το διάστημα όμως είδαμε ότι από την Αθήνα ερχόταν πάρα πολλές τέτοιες πράξεις, αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, γεννήσεων, χειρόγραφα και σε εμάς και σε άλλους δήμους. Κάναμε ερώτημα στο Υπουργείο και είπαμε ότι από τις 8 Πέμπτου ισχύει το καινούργιο σύστημα. Εδώ έχουμε στα χέρια μας χειρόγραφα. Τι θα κάνουμε, και το Υπουργείο μας απάντησε να κάνετε τις εγγραφές. Όπου η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος προς κάθε κατεύθυνση, πώς ακριβώς εξεδόθησαν αυτές οι ληξιαρχικές πράξεις. Ο δε άνδρας συγκεκριμένα και με σοβαρά αδικήματα όπως ένοπλη ληστεία, και πάνω σε αυτό ερευνούμε και τη σχέση όσον αφορά την έβριση του πιστολιού και της κουκούλας στο χώρο που συνελήφθη.
και για αδικήματα, για ψευδείς βεβαιώσεις, αδικήματα που μας παραπέμπουν στο βασικό αδίκημα εδώ της αρπαγής του ανηλίκου που έχει διαπραχθεί τώρα. Η αστυνομική διεύθυνση Λάρισας από τη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση δέχεται τηλεφωνήματα από ανθρώπους που έχουν χάσει παιδιά. Παρακαλείτε όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε να τηλεφωνήσει στους αριθμούς 2410-68-31-71 και 2410-68-31-84 και 85 της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Λάρισας.